Λοιπόν, συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος και περιεκτικός γίνεται, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα ακολουθήσει η νύχτα, θα είναι μακριά σήμερα. Αυτό καταλαβαίνω. Μετά την παρέτηση του γραμματέα. Και επειδή εγώ κράτησα ξεκάθαρη θέση και είμαι αναπληρωτής γραμματέας της Ομοσπονδίας από την πρώτη στιγμή, αυτό εδώ το κείμενο που ήρθε ως πρακτικό συμφωνίας πετάει στον κάλαθο των αχρήστων τις 19 μέρες απεργιακών κινητοποιήσεων και τον αγώνα που ματώσανε οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα, και ως τέτοιο πρέπει να επιστραφεί στην εργοδοσία. Αυτό εδώ το κείμενο που ήρθε. Γιατί δεν έχει κανένα από τα τρία προαπαιτούμενα τα οποία ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση. Κανένα. Καλέσαμε τους εργαζόμενους να απεργήσουν για να παλέψουμε για ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας που θα εξισώνει όλους τους εργαζόμενους προς τα πάνω. Καλέσαμε τους εργαζόμενους να απεργήσουν για να ακυρώσουν τα σχέδια της διοίκησης με τις απολύσεις και τις αποσχίσεις. Καλέσαμε τους εργαζόμενους να απεργήσουν για να πάρουν αυξήσεις όλοι. Αυτό το κείμενο δεν έχει τίποτα από τα τρία. Δεν διασφαλίσει ότι θα ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στις θυγατρικές, που θα ήταν το μοναδικό ζήτημα που θα μπορούσε να βάλει εμπόδιο στα όποια διακηρυγμένα πλέον σχέδια της διοίκησης για το επόμενο διάστημα. Εχθές στη συζήτηση δεν έγινε κουβέντα για τους εξυφύλακες που απολύθηκαν. Το μόνο που έγινε από την πλευρά της εργοδοσίας είναι ότι δεν παίρνει πίσω τη θέση της. Και ουσιαστικά προβλέπει αυξήσεις μόνο για λίγους εργαζόμενους με τα κατώτερα κλιμάκια αμοιβόμενους, για τους οποίους το ποσοστό είναι γελίο, γιατί μιλάμε για ψίχουλα. Αν το σκεφτείτε. Αφορά περίπου 1000 εργαζόμενους που αμείβονται με τα κατώτερα κλιμάκια, γιατί με αυτές τις αυξήσεις δεν θα πάρουν αύξηση ούτε οι εργαζόμενοι που έχουν προσωπική διαφορά. Με λίγα λόγια, δεν κάναμε 19 μέρες απεργία για να τα τεινάξουμε τώρα όλα στον αέρα. Και μιας και παρετήθηκε ο γραμματέας που έφερε αυτό το κείμενο σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ ως αναπληρωτής γραμματέας λέω ότι σε αυτό το κείμενο το καταψηφίζω, και το θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι πώς θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις για να στριμώξουμε ακόμα παραπάνω τη διοίκηση. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας απέναντι σε αυτό το κείμενο συμφωνίας, και καλώ όλους τους συναδέλφους που είναι σήμερα σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο να πράξουν το ίδιο. Σε σχέση με κάποιες λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης. Να πω καλό είπα, δεν είπα. Ήμασταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ. Ήτανε πρωτοβουλία του Πρόεδρου και του Γραμματέα να ανέβουν πάνω τους, ενώ εμείς ήμασταν εκεί. Φυσικά δεν μπορούσαμε να τους εμποδίσουμε. Και όταν ξεκίνησαν από κάτω, η δική μου τοποθέτηση όταν συναντηθήκαμε οι επικεφαλής είναι: μη φέρετε κείμενο που δεν έχει τα τρία προαπαιτούμενα. Σε αυτό το κείμενο δεν υπάρχει κανένα από τα τρία.